Συνάντηση με τους γονείς μαθητών πραγματοποιείται το απόγευμα της Τετάρτης η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Ξάνθης, προκειμένου να τους ενημερώσει για τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην παιδεία και τα οποία αφορούν όχι μόνο στους εκπαιδευτικούς αλλά και στα ίδια τα παιδιά. Κυριότερο όλων βέβαια η υποχρηματοδότηση των σχολικών μονάδων, τα τραγικά αποτελέσματα της οποίας ακόμα δεν έχουν φανεί σε απόλυτο βαθμό. Ο σκοπός μας ήταν να ενημερώσουμε τους γονείς κυρίως για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά, όχι εκπαιδευτικοί. Και τους θέλουμε σύμμαχους, γιατί και συμμεριζόμαστε την αγωνία τους και την καταλαβαίνουμε. Και καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολα περνάνε αυτόν τον καιρό. Λοιπόν, καταρχήν το βασικότερο πρόβλημα που έχει η παιδεία είναι η υποχρηματοδότηση. Ακόμα δεν έχουμε φτάσει στα τραγικά σημεία, αλλά είμαστε στο δρόμο για τα τραγικά επίπεδα. Κάτι που ξεκίνησε η φετινή χρονιά πάρα πολύ περίεργο και πρωτότυπο ήταν χωρίς βιβλία. Μέχρι τα Χριστούγεννα τα παιδιά δεν είχαν βιβλία, τα παίρνανε σιγά σιγά, πήρανε βέβαια CD. Φυσικά διάβασμα δεν γίνεται με CD, ούτε έχουν και όλα τα σπίτια υπολογιστή. Επίσης φωτοτυπίες, ξοδέψαμε τόνους χαρτί για τις φωτοτυπίες. Άλλο πολύ σοβαρό θέμα είναι η κατάργηση της πρόσθετης ενισχυτικής στήριξης και της ενισχυτικής που λέμε. Αυτό αναγκάζει τις οικογένειες που θέλουν κάτι έτσι, μια βοήθεια στα παιδιά τους, στις πρόγνες, στην παραπαιδεία. Επίσης έχουν καταργηθεί σχολικές βιβλιοθήκες. Τώρα σχολείο χωρίς σχολική βιβλιοθήκη, δεν ξέρω. Βάλανε τώρα τα project, τα οποία project προϋποθέτουν σχολική βιβλιοθήκη. Προϋποθέτουν επίσης και υπολογιστές στο σχολείο. Ούτε το ένα έχουμε, ούτε το άλλο. Άλλο θέμα επίσης είναι το κλείσιμο της υπηρεσίας της συμβουλευτικής για τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Ήταν μια πάρα πολύ καλή κίνηση. Μπορούσαν τα παιδιά εκεί με υπεύθυνο τρόπο να ενημερωθούν για τις κλήσεις που έχουν, τι χρειάζεται για να ακολουθήσουν κάποιο επάγγελμα. Αυτά τα κλείσανε. Αφού τα δημιουργήσαν και ξοδεύτηκαν κάποια χρήματα για να δημιουργηθούν, κλείσανε. Φυσικά τώρα ένας γονιός που θέλει να συμβουλευτεί κάποιον ειδικό πρέπει να πληρώσει 80-100 ευρώ για να πάρει τις πληροφορίες που θέλει. Και το σημαντικότερο όλων είναι το χάλι το μαύρο που έχουν κάνει το λεγόμενο νέο σχολείο. Στο οποίο απλώς έχουν ανακατώσει τα μαθήματα, έχουν βγάλει μαθήματα, έχουν βάλει άλλα μαθήματα με άλλον τίτλο που κανείς δεν ξέρει πώς και τι θα διδάσκεται. Τέλος, οι γονείς ενημερώθηκαν και για το νέο σύστημα εξετάσεων, καθώς οι μαθητές θα καλούνται στο εξής να δίνουν πανελλήνιες, τόσο στη δεύτερη όσο και στη τρίτη ηλικίου, με τους εκπαιδευτικούς να μιλούν για ένα Υπουργείο Παιδείας, το οποίο δεν ενδιαφέρεται για τη μόρφωση των παιδιών, αλλά μόνο για την εξοικονόμηση χρημάτων.